Στα χαρακόμματα δύο υπουργοί της κυβέρνησης για το Ινστιτούτο Καρκίνου για μια προεκλογική εξάλλου δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη που αποτέλεσε σημείο διαφωνίας των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Η εφημερίδα Φιλελεύθερος έφερε στο φως τις επιστολές που αντάλλαξαν οι δύο υπουργοί με τον Μάκη Κεραυνό να προτείνει ουσιαστικά στον Υπουργό Υγείας την ένταξη του έργου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου σε διεύθυνση του Υπουργείου του. Η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο καθώς και η ανάληψη των υπόλοιπων αρμοδιοτήτων που αναμένεται να έχει το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου θα μπορούσαν να αναληφθούν σε πρώτη φάση από ξεχωριστή διεύθυνση στο Υπουργείο Υγείας και με την πάροδο του χρόνου, όπου θα υπάρχουν πραγματικά δεδομένα να επανεξεταστεί με την εξέλιξή της ή όχι. Η εισήγησή σας για ανάληψη σε πρώτη φάση των σχετικών αρμοδιοτήτων που αναμένεται να έχει το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου από ξεχωριστή διεύθυνση στο Υπουργείο Υγείας θα μπορούσε να αξιολογηθεί σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας διέθετε τις δυνατότητες για κάτι τέτοιο. Καλώντας τον να αναθεωρήσει τις απόψεις του. Ο Υπουργός Οικονομικών θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του για το θέμα, απορρίπτοντας πως δεν επιθυμεί την δημιουργία του Ινστιτούτου για τον Καρκίνο, υπενθυμίζοντας πως με οδηγίες του ίδιου στον προϋπολογισμό έχει περιληφθεί κονδύλι ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τον σκοπό αυτό. Να γίνει μια νέα διεύθυνση στο Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να υπάρχει ένας κεντρικός συντονισμός και να υπάρχει ένας συντονισμός και όλων των φορέων, ιδρυμάτων, ινστιτούτων που υπάρχουν για τον καρκίνο, το οποίο είναι και πάρα πολλά, για να υπάρχει ακριβώς μία συντονισμένη, καθορισμένη και υποσυνεχή παρακολούθηση, μία πολιτική για τον καρκίνο. Κάτι που θα βοηθήσει να αποφευχθεί όποια σπατάλη πόρων. Όταν υπάρχει αυτή η διάσπαρτη αριθμός, διάσπαρτος αριθμός φορέων, που μπορεί να μην υπάρχει και συντονισμός μεταξύ τους, τότε οι πόροι που χρησιμοποιούμε δεν έχουν το αποτέλεσμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε. Όσον αφορά πόρους, το Υπουργείο Οικονομικό, επαναλαμβάνω, είμαστε διατεθειμένοι και μπορούμε και έχουμε πρόνοια γι' αυτό να διαθέσουμε τα αναγκαία χρήματα. Επισημένοντας τις ευαισθησίες καθώς και την διαχρονική προσφορά του προς τους καρκινοπαθείς και ιδιαίτερα στα παιδιά που υποφέρουν από καρκίνο.